Μου λέει μια κυρία χθες έξω από την τράπεζα στη Βάρη. Ακούστε τι μου λέει. Γιατί κύριε Λεβέντη θέλετε να μας κόψετε τις τρεις συντάξεις. Εμείς πληρώναμε εισφορές για αυτές τις τρεις συντάξεις. Τι κοίταξα. Λέω, δουλεύατε λέει 3-8 ώρα. Λέω, συγγνώμη μαντάμ, δουλεύατε 3-8 ώρα. Όχι, αλλά πήραμε εισφορές. Λέω, εντάξει. Όταν βρίσκεται, λέω, ένα κόμμα και το προηγούμενο είναι σχεδό και λέει να συμφωνευτούν τρεις συντάξεις σε μία με ανώτερο πλαφόν 1.500 ευρώ. Που εσείς τώρα παίρνετε 3.000, παίρνετε, από ό,τι κατάλαβα, σύνολο και από τις τρεις συντάξεις. Λέγοντας αυτό το κόμμα, σας κάνει απόψη φόρος. Λέτε, λέω, να είμαι βλάκας και να μην καταλαβαίνω ότι σας κάνω. Λέει, τότε γιατί το κάνετε. Γιατί λέω, αν δεν πειράξουμε το ασφαλιστικό, σε 4-5 μήνες δεν θα παίρνει κανείς σύνταξη. Καμία. Όχι 3-2. Καμία. Με κοίταξε. Λέω, με ειλικρινείς πολιτικούς, δεν έχετε μάθει να συμφέρετε απατεώνες. Να σας χαϊδεύουν τα αυτιά, να σας λένε ψέματα και αφού έρθει το πλήρωμα του χρόνου, να βρίσκεστε μπροστά στην κόλαση. Αυτό θέλετε ψάχνω. Δεν θέλουν την αλήθεια. Κράτη όπως η Αυστραλία, ο Καναδάς, κόψανε τις συντάξεις των πλουσίων. Ένας που έχει ένα μαγαζί και παίρνει 5.000 ευρώ. 4.000 ευρώ. Γιατί να παίρνει και 1.600 σύνταξη. Αφού μπορεί να ζει. Γιατί να παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι σύνταξη, πλούσιοι λεγόμενοι. Δεν είναι πλούσιος ένας άμα είναι ένα μαγαζί και παίρνει 5.000. Δεν υπάρχει ότι είναι πλούσιος. Αλλά αυτά τα λεφτά τα χρειάζομαι εγώ σαν κυβέρνηση, τα 1.600 που παίρνω. Και όλα τα παρόμοια λεφτά, 80.000 τέτοιων, η Ελλάδα έχει 80.000 τέτοιες περιπτώσεις. Τα χρειάζομαι εγώ για να δώσω σε πολύτεκνο επίδομα, σε άνεργο, στη μονογονική μητέρα, στον ανάπηρο. Με τι λεφτά θα πληρώσω αυτούς τους ανθρώπους να ζουν στην αξιοπρέπεια ή να τους αφήσω να είναι στους δρόμους να κάνουν έτσι. Γιατί έχουν αρχίσει και αυτά τα φαινόμενα να πληθαίνουν. Δεν είναι λοιπόν ότι ζηλεύουμε τον πλούτο και θέλουμε να τον αφαιρέσουμε από κάποιους. Η Αυστραλία που έκοψε τις συντάξεις των πλουσίων είναι σαν μια κομμουνιστική χώρα. Το έκανε και τα λεφτά αυτά χρειάζονται για τις ευάλωτες κατηγορίες. Οι ξένοι έχουν δηλώσει, υπάρχει καταρχάς αυτή την ώρα μία απάτη που κάνει ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας. Τι απάτη κάνουν. Υπάρχει ένα non-paper από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι η Ελλάδα δεν σηκώνει πάνω από 1.200 ευρώ σύνταξη μεικτή. Όπως σημαίνει 900 ευρώ, 920, η αληθινή. Δεν σηκώνει. Όταν λέμε δεν σηκώνει πρέπει να κοπούν όλες. Και το πρόβλημα είναι ότι κάποιοι δικαστικοί παίρνουν 2.600. Το πρόβλημα είναι κάποιοι άλλοι παίρνουν. Εχθές συνάντησα ένα αεροκαλύτη, συναντζούχο, ο οποίος μου είπε ότι έπαιρνε 7.500 σύνταξη. Και οι καταραμένοι πολιτικοί τους έχουν κάνει 2.600. Από μέσα μου έλεγα τη χαρά μου, τώρα που θα έρθει η άλλη και θα σου κάνουν 900, να δω τι ωραίο. Κατηγορούσε τους καταραμένους πολιτικούς που δεν κυνηγάνε τις φοροφυγάδες, που δεν πάνε να πιάσουν τις offshore του Λονδίνου, που δεν πάνε. Δηλαδή, ξέρετε, έχουν λίγο πάθει τραλαλά κάποιοι που παίρνουν τέτοια λεφτά, 7.500 να σου φέρνει ο ταχυδρόμος. Και τι έχουν, ζητούν μετεπιτάσεως κυνήγι των φοροφυγάδων, των κλεφτών κλπ. Έχει αρχίσει, νομίζουν ότι έτσι θα επιστρέψει το 7.500. Εγώ πάντως το είπα στο τέλος αφού ηρέμησε, του είπα ότι υπάρχει ένα non-paper με 1.200, νεκτό, 900 καθαρά. Και αρχίστε να προσανατολίζετε τον οικογενειακό σας προγραμματισμό προς μια τέτοια κατεύθυνση, του λέω. Και δεν σας το λέω, γιατί υπάρχουν άλλοι όπως ο πατέρας μου που δούλευε 40 χρόνια σε ένα σωρό δουλειές και η μητέρα μου έπαιρνε 700 ευρώ σύνταξη. Αυτά τα 40 χρόνια του πατέρα μου, πού πήγα. Ποιος κοίταξε τη μητέρα μου, αν δεν κοίταζε τα παιδιά.
φαντάζομαι. Δεν είπα ότι δεν σεβόμεθα τους δικαστικούς. Τους σεβόμεθα. Τι κάνουν υπό πολύ δύσκολες συνθήκες. Έχω και στην οικογένειά μου εγώ δικαστικούς. Κάνουν υπό πολύ δύσκολες συνθήκες το έργο τους. Αρκεί να σας πω, οι συγγενείς μου δεν έχουν δωμάτιο ελεύθερο στο σπίτι και έχουν σκύλες στις τυπογραφίες. Και είχαν και ένα πρωτόκολλο άλλο, μια και πρέπει να ξέρετε οι διαδικαστές που δεν το ξέρετε. Πολλές φορές τους καλώ, σας είπα γιατί έχω στενή συγγένεια, σε κάποια ταβέρνα. Μου λέω, παιδιά, ελάτε, ας πούμε, γιατί θα έχω καλέσει κι άλλους 10 και είναι και ο τάδε του ηλεκτρικού συνεδρίου και τα άλλα, ελάτε. Λέει, δεν ερχόμενα, πρόεδρε, γιατί θα σου πούμε κάτι λέει, που ίσως δεν το ξέρεις. Ότι υπάρχει πρωτόκολλο, ο δικαστικός δεν επιτρέπεται να πηγαίνει σε κόσμο, σε κοσμικές περιπτώσεις. Δεν μπορεί να έρθει ένας που έχει μια υπόθεση και να αρχίσει να κλιβαρεί, να κάνει. Δεν μας επιτρέπει, λέει ο νόμος, να μετέχουμε σαν φυσιολογικοί άνθρωποι σε κοσμικές. Δηλαδή ο δικαστικός είναι ο κοσμοκαλόγερος, αν είναι τίμιος και δεν τα παίρνει, δηλαδή, και είναι ένας άθεκτος που αποδίδει τη δικαιοσύνη. Τώρα να το εκτιμούμε, γιατί μπορεί να υπάρχουν και λερωμένοι κάποιοι, αλλά υπάρχουν και κάποιοι που τηρούν τους νόμους. Έναντι αυτών οι ερωσικεντρώνουν μάχεται. Αν υπάρχω εδώ και αν είμαι σίγουρος ότι αυτό το κόμμα θα φτάσει πολύ πιο πέρα και θα έρθει η ώρα και να κυβερνήσει, εγώ το πιστεύω αυτό, δεν είναι κόμμα οι ερωσικεντρώνουν, είναι το Πασόκ, τα έχει όλα και έσβησε. Άλλα κόμματα γεννιόνται και σβήνουν. Άλλα κόμματα όπως είναι σχεδόν ξεκινάνε μεγάλα εμπόδια, αλλά θα πάνε πολύ μακριά. Γιατί έχουν μέσα τους μια αποστολή. Ποια είναι η αποστολή? Απέναντι στον νομιμόφρονα πολίτη, στον τίμιο πολίτη, να φτιάξουμε τη χώρα. Και από αυτή την αποστολή και κάνουμε τη χώρα. Και θέλω να